Να πω στην κυρία Κοροβέση που έκανε την ερώτηση ότι η φοιτήτρια του κυρίου Μητρόπουλου, η Υπουργός Εργασίας Έφη Αξιόγλου. Α, ήταν φοιτήτριά σας. Έτσι δεν είπε. Καλή δεν ήταν. Καλή φοιτήτρια. Μάλιστα. Νομίζω ότι γίνεται ακόμα καλύτερη και σαν υπουργός, γιατί φέρνει τις συλλογικές συμβάσεις και απορώ το κομμάτι της σοσιαλδημοκρατίας που είναι στο τραπέζι. Το προσπερνάει κάπως έτσι. Α, δεν ρωτήθηκε. Δεν ρωτήθηκε, αλλά εντάξει. Θα μπορούσε να πει ότι η ικανή συνθήκη για να πάρει η κυρία Κοροβέση κάποτε σύνταξη. Παγώνουν οι συμβάσεις με τη συμφωνία. Οπότε, περιμένετε, κύριε Μητρόπουλε. Θα εκπλαγείτε αύριο. Μην συνεχίζετε σε αυτά. Αφήστε, παγώνουν οι συμβάσεις. Δεν ξεπαγώνουν. Αφήστε τώρα. Ούτε στον αυτιά δεν λέγεται αυτό τώρα. Παγώνουν. Παγώνουν οι συντάξεις. Ούτε για τον αυτιά. Κρατήστε κάτι για το Σάββατο στον αυτιά. Καλά, μπορώ να μιλήσω τώρα. Πρέπει να μάθει ότι η κυρία Αξιόγλου, που μπορεί να μην είχε καταλάβει κατά τον κύριο Μητρόπουλο ποια είναι η προσωπική διαφορά και πού γίνεται η περικοπή. Μικρό κοριτσάκι. Λοιπόν, ναι, εντάξει. Είδαμε τα μεγαλύτερα κοριτσάκια και τους μεγαλύτερους κυρίους τι κάνανε. Θέλετε να δείτε τον κατάλογο αυτό. 70 δις σε 4 χρόνια περικοπές συντάξεων. Έτσι. Από το δικό σας κόμμα. Έρχονται, όπως ξέρετε, ή θα έχετε διαβάσει ή θα έχετε ακούσει κάποια τηλεόραση, κάποια στιγμή μπορεί να το πάνε, επανέρχονται συλλογικές συμβάσεις και υπολογίζεται ότι περίπου σε μία διετία θα αυξηθεί 2 ή 3 φορές ο κατώτατος μισθός. Αυτό πάει να πει πολύ μεγαλύτερα έσοδα στα ασφαλιστικά ταμεία. Αυτό πάει να πει ότι μάλλον υπάρχει εγγύηση για τη σύνταξη του μπαμπά σας, αλλά πολύ καλύτερη εγγύηση και λογικά και για σας. Αλλά και για ένα επιπλέον λόγο που δεν τον είπαμε εδώ πέρα. Ότι το νέο ασφαλιστικό αυτό δεν περιορίζεται μόνο σε κάποιες ενδεχόμενες μειώσεις συντάξεων το 19. Γιατί πρέπει να σας πούμε. Θα επεκταθεί και παραπέρα. Πρέπει να σας πούμε ότι δεν μειώθηκε καμία κύρια σύνταξη από το 15 και μετά. Καμία. Μειώθηκαν κάποιες επικουρικές. Λοιπόν, Οι δικαιούχοι του ΕΚΑΣ είναι Έλληνες πολίτες. Οι δικαιούχοι του ΕΚΑΣ, κύριε Κουτρουμάνη, φροντίσατε εσείς από το 10 όταν το αποχαρακτηρίσατε από ασφαλιστική. Τι λέτε. Το βγάλατε από το ασφαλιστικό. Βέβαια. Βγήκε. Συγγνώμη. Το 3863 με το άρθρο 11 δεν θα λέτε. Εισήγαγε τον αυτόματο μηχανισμό αναπροσαρμογής των ορίων ηλικίας. Περιμένετε. Άρθρο 34 έφερε το νέο ΕΚΑΣ και το στο πρώτο μνημόνιο. Μα δεν θέλετε να ακούσετε. Στο πρώτο μνημόνιο αποχαρακτηρίστηκε από συνταξιοδοτική παροχή το ΕΚΑΣ. Αυτό λέω. Το ΕΚΑΣ δεν ήταν ποτέ συνταξιοδοτική παροχή. Ήταν συμβολή πάντα του δημοσίου και το πλήρω το δημόσιο. Τι έλεγε το πρώτο μνημόνιο? Έλεγε λοιπόν το πρώτο μνημόνιο το οποίο επικαιροποιήθηκε με το άρθρο 34 το 39-96. Μπράβο. Το 11 ότι το ΕΚΑΣ επεκτείνεται περαιτέρω και σε 30.000 ακόμη συνταξιούχους. Αυτό έλεγε το 10. Άρθρο το 92 το του νόμου Κατρούγκαλου κατήργησε το ΕΚΑΣ. Όχι καθόλου. Δεν το ξέρω συνταξιούχοι. Δεν το ξέρετε, δεν τα διαβάζετε. Και λέτε πολλές ανακρίσεις. Τώρα κάνετε επίλογο, μην ανοίξετε διάλογο. Δεν προλαβαίνω να μιλήσω οι άλλοι. Εγώ θα δώσω δεν ξέρω τι έχω υπογράψει. Κρίσιμη πληροφορία. Ξέρετε τι έχει ψηφίσει. Λοιπόν, το mail Χαρδούβελη. Ξέρετε πολύ καλά. Σας λέω πολύ καλά για το mail Χαρδούβελη που τελείωνε την ιστορία του ΕΚΑΣ. Λέω όμως την κυρία Κοροβέση ότι οι συντάξεις με βάση τον τελευταίο νόμο θα αναπροσαρμόζονται ανάλογα με την αύξηση του ΑΕΠ. Από δε το 22 και μετά έχουμε δεσμευθεί ότι θα έχουμε μια ανάπτυξη του ΑΕΠ 2%. Δηλαδή, άρα θα έχουμε η σύνταξη θα αναπροσαρμόζεται, αλλά δεν θα τα ακούσετε πουθενά αυτό, θα αναπροσαρμόζεται κάθε χρόνο με 2%. Ξέρετε πόση θα είναι η μέση σύνταξη, π.χ. το 2030. Το ποσοστό αναπλήρωσής θα είναι 67%. Η δε σύνταξη, η μέση σύνταξη, Παναγία θα μου υπερβαίνει τα 1150 ευρώ το 2030. Μιλάμε για 11 χρόνια. Αυτά που από πού βγαίνουν. Πέστε μου, έχει αύξηση 2%. Έχει. Ο νόμος προβλέπει αύξηση 2%. Πού το προβλέπει? Δεν προβλέπει ο τελευταίος ασφαλιστικός νόμος. Ο νόμος παγώνει τις αύξησεις της τάξης. Όχι, καθόλου. Όχι. Από το 22 και μετά έχει αναπροσαρμογή. Αναπροσαρμογή 2%. Μα το έχει ο νόμος. 2%.
2% δεν λέει πουθενά. Κλειδωμένη την λέει... ανάπτυξη. Την ανάπτυξη. Και εσείς λέτε ο νόμος θα γίνει. Λοιπόν. Okay. Μα συγγνώμη, αυτό λέει ο νόμος. Μπορείτε να προβλέψετε την ανάπτυξη. Όχι. 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 Εδώ δεν προβλέψετε να προβλέψετε κανένα χρόνο μετά. Θα προβλέψετε για το 2023. Μπορεί να είναι και 5. Θα τρελαθούμε. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, λέει λοιπόν. Κλείστε με αυτό, κύριε Πετρόπουλο. Κλείστε με αυτό. Μακάρι να γίνουν όλες αυτές οι αυξήσεις. Πρέπει να κρατήσουμε τρία πράγματα. Συζητάμε τρεις μήνες τώρα για τις συντάξεις. Για δύο λόγους βασικούς. Πρώτον, για τη σοβαρή μείωση συντάξης 15-19 δεν έγινε. Ναι. Και δεύτερον, δεν έγινε. Πρέπει για τέσσερις μήνες πριν ζούμε την έξοδο να εμείς, προσπαθούμε να μουδουρώσουμε την έξοδο. Λοιπόν, όσο δε για το ΕΚΑΣ που είχε χαθεί από το 10 και σταδιακά και χάθηκε και όλος διόλου με το ΕΜΕΛΗ Χαρδούβελη, ήδη υπάρχουν αναπροσαρμογές οι οποίες αφορούν σε ένα κοινωνικό πλαίσιο με πρόνοια και τα λοιπά και με επιδόματα. Και δεύτερον, και αυτές οι συντάξεις, δηλαδή οι πολύ χαμηλές συντάξεις, θα έχουν αναπροσαρμογή με ρήτρα ανάπτυξης από την επόμενη μέρα. Ρήτρα ανάπτυξης. Λοιπόν, κύριε Πολίτη, να σας δώσω...